Θα κάνουμε κάθε προσπάθεια και να είναι και στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Καλή χρονιά, ειρηνική και δημιουργική. Καλή χρονιά σε όλους. Εγώ δεν μπορώ να μην το αφιερώσω στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης και σε όλους τους εκπαιδευτές, μιας και έχουμε και τον Υπουργό μας εδώ. Καλές δουλειές σε όλους, καλή χρονιά και υγεία πάνω απ' όλα. Να είστε καλά. Καλά είσαι. Γνωρίζεστε, Λία η γυναίκα. Εγώ βέβαια θα αφιερώσω το δικό μου το κομμάτι στον εμπορικό κόσμο της χώρας και ειδικά στον εμπορικό κόσμο που ασχολείται με ένα ευαίσθητο προϊόν που λέγεται τουρισμός. Πιστεύουμε ότι αυτό τουλάχιστον και αυτόν τον χρόνο θα πάει καλά, θα δώσει προσπιθέμενη αξία στην χώρα και στην οικονομία και εύχομαι υγεία, ευημερία, πρόοδο και προκοπή. Ως πρόεδρος της μεγαλύτερης ομοσπονδίας της Ελλάδος, της Αθήνας, λοιπόν, για τις επιχειρήσεις, για τις ενός και τους εμπορικούς συλλόγους όλης της Αττικής. Καλή χρονιά με υγεία. Εγώ θα κόψω ένα κομμάτι, θα πω τρεις αφιερώσεις. Μία πρέπει θεσμικά στους εργαζόμενους του μελητηρίου, μια και θεσμικά οφείλω να το πω στο κλάδο μου. Και επιτρέψουμε μια φράση στην ελπίδα μέσα από τις μάχες μας για τη δίκαιη συμμετοχή των μικρομεσαίων στην ανάπτυξη που ελπίζουμε ότι θα έρθει. Καλή χρονιά για από μένα. Έχουμε πραγματικά υγεία σε όλους και το κομμάτι να το αφιερώσω σε όλα τα μέλη που παράψαν τα αποδοτικές υπηρεσίες, παράψαν τις κοπίες που παράψαν τα προηγούμενα χρόνια με τα 20 ευρώ. Το χρόνο το που είπε σαν συνδρομή καταφέραμε και τα 26 εκατομμύρια να συγκεντρώσουμε αλλά και να κάνουμε μια σειρά τα αποδοτικές υπηρεσίες που ξεπερνούν τα αρκετά εκατομμύρια το χρόνο. Καλή χρονιά σε όλους. Εγώ το αφιερώνω στην ευημερία, την οικονομική, την ψυχική, την κοινωνική του ελληνικού λαού. Να είμαστε όλοι καλά, χρόνια πολλά. Εγώ αφιερώνω το κομμάτι μου στην σπουδάζουσα νεολαία της χώρας, την ειρήνη και την κοινωνική δικαιοσύνη. Κύριε Υπουργέ, θα σας δώσω εγώ τον λόγο να έχετε τη χαρά μαζί με την Διοικητική Επιτροπή. Το κάνουμε και για λόγους πίεσης αυτού. Ο βασικός λόγος που είχα σήμερα δεν ήταν για να εκπροσωπήσω την κυβέρνηση ή να μιλήσω για το Υπουργείο, αλλά ήθελα να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί κυρίως με δύο πρόσωπα που είναι εκ δεξιών μου, τον Γιάννη και τον Γιώργο, τα τελευταία 4 χρόνια συνομιλούσαμε περισσότερο από ό,τι μιλούσαμε τη γυναίκα. Και μάλιστα πολλές φορές οι συζητήσεις ήταν με τα μεσονύχτιες, όταν από κοινού σχεδιάζαμε παρεμβάσεις για την επιχειρηματικότητα και πολλές φορές διορθώναμε και σφάλματα της κυβέρνησης. Άρα θέλω να σε ευχαριστήσω. Γιατί δεν θα φτάναμε στο σημερινό σημείο που είμαστε, η ελληνική οικονομία και η κοινωνία, αν εσείς δεν βάζατε πλάτη στα δύσκολα. Συνεπώς πιστεύω ότι σήμερα δεν μπορούμε να είμαστε απλώς αισιόδοξοι, αλλά ρεαλιστικά αισιόδοξοι. Και αυτό δεν είναι μία εκτίμηση, ένα συμπέρασμα ενός πολιτικού προσώπου που είναι μέλος της κυβέρνησης, για να μιλήσω με όρους επιχειρηματικότητας. Αυτό το λένε όλοι οι stakeholders της ελληνικής οικονομίας. Το λένε οι επενδυτές, το λένε οι αγορές, το λένε οι θεσμοί, το λένε οι εταίροι και πολύ πρόσφατα το είπε και η ελληνική κοινωνία. Άρα δεν τίθεται αμφιβολία για τα ποια είναι τα δεδομένα. Το κρίσιμο θέμα από εδώ και πέρα είναι να συνεχίσουμε από κοινού στο μεταρρύζι που έχει ο καθένας, να συνεργαζόμαστε, έτσι ώστε να πετύχουμε ακόμα υψηλότερους, ακόμα